Καλή σας ημέρα κύριε Παφίλη. Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, και στους εργαζόμενους του σταθμού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παφίλη. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για την πολιτική ατμόσφαιρα η οποία δημιουργήθηκε στη Βουλή εδώ και 2 ημέρες με αφορμή και το γεγονός ότι ανασύρεται μια δικογραφία που αφορά τον κύριο Πολάκη. Και η Νέα Δημοκρατία, η κοινοβουλευτική, η κυβερνητική πλειοψηφία ζητά να αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Βλέπετε να στείνεται εκ νέου στη Βουλή έτσι ένα σκηνικό μιας αντιπαράθεσης διπολικής? Υπάρχει έτσι αλλιώς, αλλά είναι ψεύτικη μακριά αυτά τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ο καυγάς ο διπολικός έχει να κάνει με το ποιος θα διαχειριστεί την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό τουλάχιστον έχει φανεί μέχρι τώρα, όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα τα τελευταία. Ωστόσο, για αυτή την υπόθεση εμείς πραγματικά ανησυχούμε και δεν ψηφίσαμε να προχωρήσει η άρση της ασυλίας με το σκεπτικό ότι αυτά είναι πολιτικά ζητήματα και δεν θα αρχίσει τώρα το γαϊτανάκι διώξεων, εντός εισαγωγικών βέβαια, που στόχο θα έχουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα τεράστια προβλήματα, παραδείγματος χάρη, που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Μια και μιλάμε για αυτό το θέμα του κ. Πολάκη. Ναι. Και θα αρχίσει η ιστορία που την ξαναζήσαμε και παλιότερα. Λέτε ότι θα είναι επανάληψη της ίδιας ιστορίας. Αυτό φοβόμαστε ότι θα γίνει. Τώρα δεν μπορεί κανένας να είναι βέβαιος, ναι. Αλλά είναι κακό. Να ρωτήσω όμως κάτι. Το κομμουνιστικό... Είναι κακή ναι. Αρχή λέτε. Το Κομμουνιστικό είναι Κόμμα, αρχή, ναι. Ωστόσο, ναι. Έχει ταχθεί, από ό,τι γνωρίζω, υπέρ της πλήρους κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αυτό το ναι, οποίο ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με αυτή τη στάση όμως που κρατήσατε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, μήπως έτσι δεν δίνεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα? Καταρχήν δεν αφορά το θέμα της, πώς το λένε, των υπουργών. Ναι, αυτό ισχυρίζεται η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πουλάκης. Άρση της βουλευτικής ασυλίας. Ναι. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτή τη λογική. Αν δηλαδή θα πάει με τον νόμο της ευθύνης περί ευθύνης υπουργών ή αν θα πάει με... θα έρθει η ασυλία του ως βουλευτή. Mm-hmm. Και σας ξαναλέω ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι πολιτικά ζητήματα και δεν λύνονται με δικαστήρια συνολικά. Και φοβούμαστε ότι είναι μια κακή αρχή και θα έχουμε αυτό, ξαναλέω, το γαϊτανάκι πάλι, που θα αποπροσανατολίζει το λαό, ποιος τι είπε, τι έκανε ο Τάδε, τι έκανε ο Βίτα, να παίζεται αυτό το παιχνίδι, mm-hmm. όπως είπατε και εσείς, το διπολικό, και μακριά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας, που είναι τεράστια. Και δεν αντιμετωπίζουν 4.500 προσλήψεις, είναι σταγόνα στον ωκεανό, από αυτά που ανήγγειλε η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και, να ρωτήσω κάτι. Παράλληλα δεν αντιμετωπίζονται όταν μειώνει συνεχώς τα κονδύλια στη δημόσια υγεία. Είναι τεράστια, τα ξέρει και όλος ο κόσμος. Πείτε, θα μπούμε τώρα σε μια τέτοια λογική, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, γιατί, πώς, τι. Να συζητήσουμε πολιτικά τα ζητήματα που υπάρχουν και εκεί να υπάρχει η αντιπαράθεση. Επειδή είστε παλιός κοινοβουλευτικός και γνωρίζετε και καλά τις διαδικασίες, αυτό το οποίο είπε πριν από 2 μέρες η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία, είναι ότι εμείς αποφασίσαμε να πάει με το 62 ο κύριος Πολάκης στην άρση της βουλευτικής ασυλίας, διότι η δικογραφία μας περιέγραφε, το διαβιβαστικό της δικογραφίας ανέλυε και περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνεχιστεί η ιστορία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μέχρι τώρα στη Βουλή τι συνέβαινε? Αποφάσιζε η Βουλή, η Επιτροπή, για παράδειγμα, σε πρώτη φάση με βάση τη δικογραφία, το τι λέει ο εισαγγελέας, ή η Βουλή είχε τη δική της άποψη στο πώς συνεχίζεται μια υπόθεση? Ναι, καλά, τα θέματα δεν είναι δικαστικά. Γενικά η Βουλή έχει τη δική της άποψη και έτσι αποφασίζει. Ωστόσο, σας ξαναλέω και πάλι, καταρχήν και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, εμείς ζητήσαμε να καταργηθεί το άρθρο 86, να τελειώνουμε. Mm-hmm. Και να πηγαίνουν οι υπουργοί όπως πηγαίνει ο κάθε άνθρωπος στα δικαστήρια και κανονικά. Να μην υπάρχει δηλαδή ειδική προστασία στους βουλευτές και φυσικά αυτό δεν το δέχτηκε κανένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Μόνο εμείς το προτείναμε και επειδή εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα, γιατί θέλει 50 βουλευτές, να κατεβάσουμε μία πρόταση, ζητήσαμε από όλους να δεσμευτούν ότι θα τον καταργήσουν. Και φυσικά η απάντηση ήταν όχι. Υπάρχει τώρα στην συνταγματική αναθεώρηση και δεν φανταζούμε. Ναι, δεν υπάρχει η πλήρης κατάργηση του νόμου, λέτε. Βεβαίως, υπάρχουν ακόμη δικλείδες. Γιατί ειδικές προστασίες, δηλαδή, στους υπουργούς. Και για άλλα θέματα είναι με τη συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία προτείναμε και φυσικά όλοι κοφεύουν.
Δεν δέχονται τίποτα από αυτά που προτείναμε από το, αν θέλετε, το θέμα της δικαιοσύνης, για το οποίο κόπτονται όλη την ώρα. Και η Νέα Δημοκρατία και, το, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία της δικαιοσύνης από πού διορίζεται? Από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Και μιλάνε μετά για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εγκρίνεται από το ευρύτερο σώμα. Μα η κυβέρνηση αποφασίζει. Κοιτάξτε τώρα στη Βουλή. Αυτό είναι κοροϊδία. Έρχεται δηλαδή στη διάσκεψη των Προέδρων, που έχει πλειοψηφία βέβαια πάντα το κυβερνητικό κόμμα. Μπορεί να συμφωνήσουν και άλλοι. Λες μια γνώμη και το είπε ο Υπουργός, αποφασίζει ό,τι θέλει. Είναι δηλαδή ένα πρόσχημα αυτό. Είναι μια, υποτίθεται, μια δημοκρατική διαδικασία, η οποία ωστόσο καταλήγει στο να αποφασίζει ο Υπουργός ό,τι θέλει. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Η νέα κυβέρνηση φέρνει πολλά νομοσχέδια με το καλημέρα. Έρχεται φουριόζα, λένε κάποιοι. Μία από αυτές τις αλλαγές αφορά και το συνδικαλιστικό νόμο και έχω δει και τις αντιδράσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, ειδικά για αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας για το πώς βλέπετε να αντιδρά και το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή τη συγκεκριμένη αλλαγή, αλλά και γενικότερα στα εργασιακά. Λοιπόν, αυτά που έφερε ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος έχει σημαδευτεί σαν υπουργός εργοδοσίας πλέον, γιατί είναι αυτός που έκοψε 22% του κατώτατο μισθό, με την κυβέρνηση βέβαια, τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ τότε, και είναι αυτός που έφερε τον νόμο Βρούτση πάλι, που θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, δηλαδή όχι από την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά από τον υπουργό, τον οποίο υιοθέτησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έγινε νόμος Βρούτση Αχτσόγλου, που αυτό σημαίνει ότι καταργεί, πρακτικά καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν μπορεί η ΓΕΣΕ, ανεξάρτητα το τι είναι η ΓΕΣΕ, να υπογράψει συλλογική σύμβαση, και αυτό επηρεάζει όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Γι' αυτό είπαμε και για, τον κύριο Βρούτση και για τους άλλους ότι είναι υπουργοί εργοδοσίας και όχι εργασίας. Δεύτερον, αυτά που φέρνει τώρα και που σκέφτηκε είναι τερατώδη. Κυριολεκτικά είναι τερατώδη και έχουν στόχο να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Να μην κουνιέται τίποτα δηλαδή. Μέσα στις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν, στα χαμηλά μεροκάματα, στην απλήρωτη εργασία, στις απλήρωτες υπερορίες, στα ατυχήματα, οι δολοφονίες είναι. Κάθε 5 μέρες σκοτώνεται ένας εργαζόμενος. Σε όλα αυτά λοιπόν να μην αντιδρούν οι εργαζόμενοι, να μην διεκδικούν, και γι' αυτό λέει με πρόσχημα αυτά που συνέβησαν στη ΓΕΣΕ. Λες και δεν ξέρει ο κύριος Βρούτσης ποιοι είναι στη ΓΕΣΕ, αυτοί που θα κάνουν. Επικεφαλής δικός τους ήταν, που τον διαγράψαν, γιατί έκανε επιθέσεις σε βουλευτές. Τραμπουκισμοί και τέτοια. Οι εργαζόμενοι λένε είναι στην καριστική μαφία. Ο άλλος και άλλοι είναι εργοδότες, μέτοχοι σε διάφορες εταιρείες και ψηφίζουν. Να σας πω τώρα μερικά παραδείγματα. Άλλοι είναι διευθυντικά στελέχη που πάνε τους εργαζόμενους στοιχημένους για να ψηφίσουν το ψηφοδέλτιο που θέλουν. Όλοι αυτοί με αυτό το πρόσχημα έρχεται τώρα και τι μας λέει. Μας λέει παραδείγματος χάρη ότι θα κάνει συνδικαλιστικό αρχείο. Δηλαδή θα καταγράφει όλους τους εργαζόμενους που είναι μέλη των σωματείων. Θα δώσει και στους εργοδότες και καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ναι, με το σκεπτικό, ότι κάποιοι εργαζόμενοι, μια ίσως μικρότερη μερίδα εργαζομένων, αποφάσιζε για την τύχη ενός μεγαλύτερου σώματος εργαζομένων. Ναι, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Ναι, η κυβέρνηση και ο κύριος Βούτσης ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στους χώρους εργασίας. Για πέστε μου, πήγε καμιά φορά κανένας ευνηδιαστικά να δει τι γίνεται? Αλλά πέρα από όλα αυτά, δεν έχει καμιά δουλειά να ανακατεύεται η κυβέρνηση με το συνδικαλιστικό κίνημα. Τι δουλειά έχει? Υπάρχει συνδικαλιστικός νόμος, οι εργαζόμενοι έχουν τα σωματεία τους, όσοι είναι νόμιμοι, γιατί είναι και οι άλλοι που είπα πριν που βάζαν και τα δέντα να ψηφίσουν, γι' αυτό έγινε και μεγάλη κόντρα με τους συνόθους, έχουν καταστατικά, έχουν αρχεία που τα κρατάνε, τα πρωτοδικεία ελέγχουν τις υπηρεσίες, δεν καταλάβαμε δηλαδή. Ναι. Τι θα βάλει? Νόμος και τάξη και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και το δεύτερο, πιο τερατώδες ακόμα, ακούστε, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Τι είναι αυτά? Δεν θα πάει στη συνέλευση ο εργαζόμενος να ακούσει τις γνώμες, να διαμορφώσει άποψη? Τι θα κάνει στον καναπέ, θα στέλνει μήνυμα, το οποίο μήνυμα πού θα πηγαίνει? Είναι μια άλλη μορφή αντίδρασης αυτή. Κύριε Παφή, να ρωτήσω αυτό, κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Το συνδικαλιστικό κίνημα και να ξέρετε ότι δεν θα του περάσει. Δεν θα τη περάσει τη κυβέρνηση. Δεν πρόκειται οι εργαζόμενοι να σκύψουν το κεφάλι. Και θα βρουν τρόπους να τα χρηστέψουν. Ακόμα και αν τα φέρει αυτά που σας λέω, ότι είναι τερατώδη. Θέλουν τον κόσμο στον καναπέ να κοιμάται και να είναι στο έρμεο
της εργοδοσίας. Πείτε μου κάτι άλλο. Να ψηφίζουν μπροστά του και να το λένε. Να βλέπω τι μήνυμα στέλνει. Μία. Θέλετε. Δηλαδή. Ένα και τελευταίο για δημοκρατία. Σχόλιο. Εμείς είμαστε τεχνόλοι εργαζόμενοι. Κύριε Παφίλη, ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο καθόλου. Για στο νομοσχέδιο τώρα με τα μέτρα ελάφρυνσης για το φορολογούμενο, με τον ένφια και τις 120 δόσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα τι στάση θα κρατήσει? Να το δούμε και ό,τι θετικό υπάρχει εμείς με οποιαδήποτε κυβέρνηση, έστω και ένα ευρώ να είναι. Το ψηφίζουμε. Αλλά να δούμε τις προϋποθέσεις που βάζουν. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ακούγεται ωραία. Λέει, θα μειώσω, λέει, τη φορολογία, παράδειγμα, τόσο. Και έρχεται από κάτω η άλλη παράγραφος που λέει, έχεις ένα σπίτι στο χωριό, παράδειγμα. Δεν το παίρνεις. Να το δούμε στο σύνολο, ό,τι θετικό υπάρχει εμείς στο σύστημα, όπως και πριν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Έτσι και τώρα, αν υπάρχει θετικό, και φυσικά καταψηφίζουμε όλα τα αρνητικά. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ένα μπαράζ νέων φοροαπαλλαγών για το μεγάλο κεφάλαιο. Κύριε είναι Παφίλη, προκλητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και στις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.